Καλησπέρα, Κυπριάνα. Καλησπέρα, Αλεξία. Κυπριάνα, βγήκε η είδηση ότι υπάρχει πιθανότητα να μην ανοίξουν ξενοδοχεία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Τι λένε για αυτό το θέμα οι ξενοδόχοι, τι ισχύει τελικά? Ναι, ακριβώς, Αλεξία, επειδή φέτος θα χαθεί το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού που προέρχεται από την ρωσική αγορά, ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι η μη λειτουργία συγκεκριμένων ξενοδοχείων και τουριστικού καταλήμματος στην Κύπρο. Όπως μας ανέφερε στην Πρίφο ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ, το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό εξέταση, αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποια ξενοδοχεία, κυρίως στην ελεύθερη αμόχωστο, που διαφορετικά δούλευαν με ρωσική αγορά, οπότε είναι πιθανό κάποια από αυτά να μείνουν και κλειστά. Όπως μας επεσήμανε, το ενδεχόμενο αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι θα επικρατήσει, αφού πρέπει να εξεταστεί. Επίσης, μιλώντας στην Brief, η Γενική Διευθύντρια του ΣΤΕΚ ανέφερε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που βασίζονται μέχρι και σε ποσοστό της τάξης του 100% από τη ρώσικη ή την ουκρανική αγορά. Γι' αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να βρεθούν τρόποι ώστε να στηριχθούν αυτά τα ξενοδοχεία. Επίσης, τόνισε ότι ο ΣΤΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να αντικατασταθεί αυτό το ποσοστό εξαρτήσεις από τους Ρώσους με επέκταση σε άλλες αγορές. Αλλά φυσικά, όπως σημείωσε, αυτό δεν είναι εύκολο εγχείρημα, γιατί το μονοπόλιο μιας αγοράς δεν μπορεί να αξιοδοτηθεί μέσα σε 2 μήνες. Κυπριάνα, έχεις κάνει αναφορά για την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου, άρα δηλαδή ίσως αυτή η περιοχή θα πληγεί έτσι λίγο περισσότερο όσον αφορά τον ξενοδοχειακό τομέα. Πώς βλέπουν όμως την κατάσταση οι ξενοδόχοι? Ναι, ακριβώς, Αλεξία. Βασικά, όπως ανέφερε στην Πρίφο, ο διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμοχώστου, Λάκης Αβραμίδης, η κατάσταση στα ξενοδοχεία Αμοχώστου αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη μέχρι τραγική, διότι ακριβώς η ρωσική αγορά έχει το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών στην επαρχία Αμοχώστου, ενώ φυσικά πολύ σημαντική είναι και η ουκρανική αγορά. Όπως μας ανέφερε, λόγω των εξελίξεων, κάποια ξενοδοχεία της Αμοχώστου που απευθύνονται περισσότερο στη ρωσική αγορά να απειλούνται. Ενώ σημείωσαν ότι αυτή τη στιγμή εξετάζονται άλλες εναλλακτικές αγορές που δείχνουν να είναι θετικές στην επαρχία Αμοχώστου και παρουσιάζουν ομαδική πορεία. Μερικές από αυτές τις αγορές είναι η Σκανδιναβία, οι Βαλτικές, η Πολωνία και η Ρουμανία. Ενώ καταληκτικά ο κ. Αβραμίδης μας ανέφερε ότι θα γίνουν προσπάθειες επαφής με αυτές τις αγορές με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να γίνει δυνατόν να σωθεί ο τουρισμός που μπορεί να σωθεί. Μάλιστα, βλέπουμε πώς επηρεάζει το ουκρανικό ζήτημα και την Κύπρο τελικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Κυπριάνα, για την ενημέρωση.